Κατανυχτικό είναι το κλίμα και στο Πολύπαθο Μάτι, κυρίες και κύριοι. Εκεί θα πάμε σύνδεση με τη Μαρία Δουρουδή. Μαρία. Ένα διαφορετικό Πάσχα φέτος για τους κατοίκους στο Μάτι Μάρκο, καθώς είναι το πρώτο μετά την μαύρη εκείνη μέρα της 23ης Ιουλίου που 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Να σου πω ότι σιγά σιγά οι κάτοικοι εδώ στην περιοχή προσέρχονται με συγκίνηση και κατάνοιξη για να παρακολουθήσουν την περιφορά του επιταφείου. Είναι μια μέρα μεγάλο πένθους για την Ορθοδοξία αλλά και πένθους για την περιοχή που φαίνεται ότι δεν έχει καταλαγιάσει. Βρισκόμαστε εδώ στο ναό της Ιεράς Κοιμήσεως της Θεοτόκου που εκείνη τη μέρα, Μάρκο, πολλοί κάτοικοι εδώ βρήκανε καταφύγιο όταν οι πύρινες φλόγες τους κυνηγούσαν από παντού. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, οι μνήμες δεν λένε να σβήσουν από το μυαλό τους, αλλά σιγά σιγά οι άνθρωποι έρχονται εδώ και με μεγάλη κατάνοιξη να προσκυνήσουν τον επιτάφιο και να κάνουν την περιφορά. Προσπαθούν οι πυρόπληκτοι να ξανασταθούν στα πόδια τους και έχουν πάει στην εκκλησία. Σε ευχαριστούμε, Μαρία Δουρουδή.